προβλήματος. Τα υπενθυμίζω εντάχει. Πρώτον, δημιουργία συντονιστικού κέντρου διαχείρισης προσφυγικών ροών. Δεύτερον, δρομολόγηση δράσεων για τη βελτίωση, υλικοτεχνική ενίσχυση και στελέχωση των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής και περίθαλψης. Επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που καταφεύγουν στη χώρα μας. Ενεργοποίηση των διαδικασιών για την άμεση αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλληλεγγύης και επίσπευση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων από τα προγράμματα αποκατάστασης και υποστήριξης της νησιωτικής οικονομίας. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, και οι αναβλητές Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης, Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Ιωάννης Μουζάλας, ο οποίος είναι καθοδόν, και ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Ρόης, είναι εδώ για να δώσουν λεπτομέρειες για το σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης που έχει εκπονηθεί με τη συμμετοχή και άλλων Υπουργείων, όπως για παράδειγμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Υγείας, και τη συμμετοχή βέβαια υπηρεσιακών παραγόντων, και να διευκρινίσουν αν χρειαστεί κάποιες από τις πτυχές του προγράμματος. Και επειδή τα πάντα εξαρτώνται από την οικονομία, θα παρακαλέσω τον κύριο Χριστοδουλάκη να αρχίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή μετά την ορκομοσία της υπηρεσιακής κυβερνήσεως, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο Πρωθυπουργός, μας επέστησαν επιτακτικά την προσοχή την οποία πρέπει να δώσουμε στην άμεση αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από το κύμα προσφύγων που κατακλείζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας. Το πρόβλημα των προσφύγων είναι σύνθετο και η αντιμετώπιση του απαιτεί μια κινητοποίηση σε πολλά επίπεδα, πολλούς άξονες και ένα πολύ ισχυρό συντονισμό, ο οποίος άρχισε να υλοποιείται από χθες με το σχέδιο άμεσης δράσης το οποίο ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός κυρία Θάνου. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα διότι πρώτα απ' όλα αφορά τους πρόσφυγες, για τους οποίους πιστεύω ότι τόσο η Ελλάδα ως χώρα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια διάσωσης. Αφορά όμως και άλλες πτυχές. Αφορά πρώτα απ' όλα τους δουλέμπορους των ανθρώπινων ψυχών, για τους οποίους χρειάζονται μέτρα αποτροπής και δίωξης. Το σύνθημα της Ευρώπης πρέπει να είναι «Σώζουμε τους πρόσφυγες, διώκουμε τους δουλέμπορους». Αφορά τα σύνορα, η διαφύλαξη των οποίων είναι επιτακτική υποχρέωση και διαρκές καθήκον όλων. Όπως επίσης αφορά και τα νησιά, τα οποία σήμερα δοκιμάζονται κοινωνικά και καταραίουν οικονομικά από την ανεξέλεκτη εισρωή προσφύγων που έχει θέσει εκτός πλαισίου προγραμματισμού κάθε έννοια κοινωνικής, οικονομικής δραστηριότητας και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Τα δύσκολα αυτά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται στα σαλόνια της Ευρώπης ή άλλων χωρών, αλλά αντιμετωπίζονται στα κράσπεδα των λιμανιών και στις ακτές που καθημερινά δέχονται τα κύματα των προσφύγων. Και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται μια καθολική κινητοποίηση εντός και εκτός χώρας. Και οικονομική, αλλά και με άλλες δυνάμεις τις οποίες διαθέτει η ελληνική κοινωνία και η Ευρώπη. Θέλω σε αυτό το σημείο να εξάρω την αυτοθυσία των στελεχών, των ένστολων, αλλά και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, που με προσωπική προσπάθεια, τρομερή καταπώνηση και φυσικά παντελή αγνόηση από όλους, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα αυτά όλο αυτό το διάστημα. Στον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος παρά τη δεινή επίπτωση που έχει οικονομικά το κύμα των προσφύγων, ανταποκρίνεται με κριτήρια ανθρωπισμού,
αλληλεγγύης και βοήθειας. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να κάνω μια έκκληση σε ομάδες κοινωνικές της χώρας μας να διαθέσουν αυτοβούλως και εθελοντικά ό,τι μπορούν για να συνδράμουν σε αυτό το έργο το οποίο αντιμετωπίζεται με λίγα μέσα αλλά με πολύ ψυχή. Πρώτα απ' όλα στην οικογένεια των εφοπλιστών, η οποία αποτελεί μια κορονίδα της ελληνικής οικονομίας, αλλά μπορεί σε αυτή τη στιγμή να βοηθήσει πολλαπλώς με τη διάθεση μέσων πλωτών για να χρησιμοποιηθούν ως πρόσκαιροι χώροι υποδοχής προσφύγων. Όπως επίσης και σε διάφορες άλλες ομάδες κοινωνικής συλλογικότητας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να συνδράμουν σε πολλά επίπεδα έτσι ώστε να ενισχύσουν τη διατροφή των προσφύγων, την μεταχείρισή τους με όρους αξιοπρέπειας και την υποδοχή τους έτσι ώστε να σωθούν και να σωθούν ως ανθρώπινα όντα, διότι αυτό είναι το καθήκον που έχουμε σήμερα. Όπως όλα τα θέματα βέβαια και ιδίως τα σημαντικά, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα χρηματοδότησης, το οποίο έχει εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις και πρέπει επιγόντως να αντιμετωπιστεί. Προς το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί τρεις αποφάσεις. Πρώτον, συστάθηκε μία ομάδα συντονισμού από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που θα συντονίσει τα 9 ταμεία χρηματοδότησης που περιέχουν δράσεις για την αντιμετώπιση των προσφύγων. Είναι πολλά και δεν θα σας τα αναγνώσω. Ξεχωρίζουν 2 ταμεία όμως, τα οποία θα φέρουν και το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό βάρος. Το ένα είναι το Ταμείο Ασύλου, το οποίο προσδοκά να λάβει πόρους της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν ξεκινήσει καν να διατεθούν για διάφορους λόγους, είτε ελλιπούς προετοιμασίας, είτε άλλων καθυστερήσεων. Όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την προϋπόθεση οργανωτικής υποδομής έχουν αντιμετωπιστεί και πιστεύω ότι η σημερινή επίσκεψη του Αρμοδίου Επιτρόπου και Αντιπροέδρου και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα επιλύσουν αυτή την μείζωνα οικονομική εκκρεμότητα. Λοιπόν, ακούσαμε νομίζω και το